Σε αυτά θα μείνουμε και αυτά θα συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι προεκτάσεις ενός πανελληνίου συνεδρίου, αλλά με ευρύτερη ευρωπαϊκή αναφορά. Μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕ και μέλος του ΔΣΜ της ΓΕΑ Επιχειρήν, ο κύριος Γιώργος Χατσούλης. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο και για πρώτη φορά γίνεται στην Πελοπόννησο με τόσο ευρύτερη αναφορά και κυρίαρχα με τόσο ανοιχτά θέματα για τον αγροτικό τομέα. Είναι μια πολύ σημαντική έτσι, διοργάνωση. Το Μέγαρο Χορού ξεκινά αύριο τις εργασίες. Ακριβώς. Και η κυρίως ημέρα, το κυρίως μενού, είναι την Παρασκευή. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι σπουδαίο να μπορέσουμε μέσα από τον αέρα του δελτίου ειδήσεών σας να καλέσουμε και να ξεκινήσουμε αυτό, να κάνουμε ένα κάλεσμα στους μεσήνους αγρότες αλλά και όλων των περιοχών των γειτνιάζοντων νομών. Όπως είπατε, είναι ένα πολύ σοβαρό συνέδριο, το οποίο είναι και θεσμός. Η ΓΕΑ Επιχειρήν έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία να αποτυπώσει χρόνο με το χρόνο και περιγράφοντας τις δύο προηγούμενες ΚΑΠ από το Α ως και το Ω της κάθε μίας, μέσα στα συνέδριά της, να εγκολπώσει όλες τις ανησυχίες, τις προεκτάσεις, τις νέες πολιτικές που θα έρθουν, την κατεύθυνση που πρέπει να υπάρξει και κάνει και μια δουλειά ευρύτερα, η οποία θα πρέπει να γίνεται πιο κεντρικά και θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε κάθε ΚΑΠ που ήρθε, δηλαδή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, ως στρατηγική για να έχουμε προετοιμαστεί καλύτερα. Νομίζω όλο αυτό το γόνιμο παραγωγικό πεδίο που θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο τεχνοκρατικής αναφοράς και να αποτελεί τη βάση για την πολιτική ηγεσία της διεκδικήσης βγαίνει μέσα από αυτά τα συνέδρια και μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Έχετε απόλυτο δίκιο, επαναλαμβάνοντας για πολύ λίγο ότι είναι πραγματικά ένας θεσμός στα πλαίσια της διενέργειας της Αγκρότικας Θεσσαλονίκη. Αποφασίσαμε και επειδή η Πελοπόννησος δεν είχε δεχτεί ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει με πολύ λεπτομέρειες και με πολύ προσοχή όλες τις προεκτάσεις και τις νέες τάσεις που υπάρχουν μέσα στον πρωτογενή τομέα, βρήκαμε λοιπόν αυτή τη σπουδαία ευκαιρία. Είναι χαρά και τιμή μας και ευχαριστούμε για την φιλοξενία, την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο σε αυτό το ταυτοτικό κτίριο για την πόλη αλλά και για τον ομό. Είναι έτσι κι αλλιώς κοινή διαπίστωση πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς πρέπει να συνδυαστεί δηλαδή με την πολιτιστική κληρονομιά, με την ταυτότητα της περιοχής. Άρα, τι καλύτερο από αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να διενεργήσουμε το συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Αυτό το οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι είναι και κρίσιμα τα ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, απόλυτος, βλέπουμε τα μεγάλα αγροτικά ζητήματα του παρόντος και του μέλλοντος, αλλά και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, όπως το είπατε. Γιατί βρισκόμαστε και σε μια φάση που είδαμε περίοδο που είδαμε τους αγρότες σε πολύ έντονες κινητοποιήσεις. Είδαμε την Ευρώπη να κατανοεί, να καταλαβαίνει, τουλάχιστον να ξανασκέφτεται την όλη υπόθεση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της στοχεύσης. Και αυτά είναι αντικείμενα του συνεδρίου. Είναι αντικείμενα. Πολλά θέματα από το συνέδριο έχουν υπάρξει και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά να πω ότι είναι μια έντονη διαδικασία που υπάρχει κάθε χρόνο. Πόσο δε αυτή την περίοδο, γιατί σε όλα αυτά που προσθέσατε και είναι, συμβαίνουν επακριβώς, υπάρχει και μια περίοδο στην οποία στοχεύουμε όλα τα κράτη-μέλη και έχει δοθεί το δικαίωμα να γίνει μια προσέγγιση και μια προσεκτική διόρθωση. Στον αέρα του καναλιού σας είχα πει πριν περίπου 1,5 μήνα που με είχατε φιλοξενήσει ότι τρόπον την άμμο όλα αυτά με την γρήγορη και μη καλή προετοιμασία η παραγωγή και οι αγρότες αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, γιατί το καθεστώς της πράσινης μετάβασης, που είναι μια ποιοτική απόφαση η οποία θέλει να αναδείξει άλλα κοινά χαρακτηριστικά στην επικράτειά μας, έχει όμως και κάποιες δυσκολίες για να επέλθει. Αυτές οι δυσκολίες έχουν δημιουργήσει μια σχετική ανησυχία ως προς το καλλιεργητικό πρωτόκολλο και από την άλλη μεσούσεις των απειλών που κρέμονται πάνω από την γειτονιά μας για ζητήματα επιστημιστικής ασφάλειας πρέπει να συζητηθούν, γιατί και οι παραγωγοί θεωρούν ότι περνάνε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτόκολλο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ακριβό και με όλα τα άλλα τα προβλήματα, με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, με την εκτόξευση του καλλιεργητικού κόστους που παραμένει πάρα πολύ υψηλό, δημιουργούν μια συνθήκη απογοήτευσης και αυτά ήταν και τα σημεία των κινητοποιήσεων που είδαμε τους προηγούμενους μήνες. Έρχεται λοιπόν το συνέδριο εδώ στη Μεσσηνία, το οποίο φιλοξενεί ένα τεράστιο φάσμα ανθρωπογεωγραφίας,
θα υπάρξει εκπροσώπηση τόσο από την Κομισιόν όσο από την συνεταιριστική οικογένεια της ΚΟΖΕΚΑ που είναι μέλος και ως ΑΣΟΕ εκεί. Είναι χαρά μας να φιλοξενήσουμε τον αντιπρόεδρό μας εδώ. Θα υπάρξει το ίδιο σχολείο Ελιάς και Λεολάδου που για πρώτη φορά κάνει παρουσία στην Ελλάδα. Τι καλύτερο να έρθει και σημειολογικά στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία. Οπότε, πέρα και από τους εκλεκτούς καλεσμένους, από την πολιτιακή ηγεσία, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα, θα υπάρξουν υποψήφιοι ευρωβουλευτές στο τελευταίο πάνελ, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις σκέψεις τους και τις στοχοπορεύσεις των κομμάτων τους σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Άρα είναι και επίκαιρο και συνδέεται με αυτό. Θέλουμε λοιπόν, είναι ένα γεμάτο συνέδριο, το οποίο πρέπει και να δώσει σημασία ο κόσμος. Mm-hmm. Θα κοστούν πάρα πολλά. Εγκολπώνει προσπάθειες των τελευταίων 2 ετών που έκανε η υγεία επιχειρήν με πολύ μεγάλο κόπο, τόσο για τα ζητήματα, όπως σας είπα πριν, της επιστημιστικής ασφάλειας, για τη χώρα μας. Έχουμε να παρουσιάσουμε, όπως παρουσιάσαμε σε μια εμερίδα που έχουμε κάνει περίπου πριν 9 μήνες, στην οποία δείχνουμε τους δείκτες στα πολύ σοβαρά και στα κρίσιμα προϊόντα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ το ισοζύγιο, να δούμε τι επάρκεια υπάρχει, ποιες είναι οι επαπειλές που μπορούν να αναπτυχθούν. Οπότε είναι σίγουρο και το πιστεύω βαθιά ότι θα γίνει ένα συνέδριο το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Από την Καλαμάτα λοιπόν την Πέμπτη και την Παρασκευή θα υπάρξει μια οργανωμένη παρουσίαση η οποία θα προσεγγίσει με πολύ σοβαρή προσπάθεια όλα αυτά που τρέχουν, όλα αυτά που μπορούν να έρθουν και πολλά από αυτά που πρέπει να επιλέξουμε και για να διορθώσουμε στη νέα ΚΑΠ. Σας άφησα λίγο να τα θίξετε. Θα υπάρχει και ερευνητική προσέγγιση και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να γνωρίζουμε ακριβώς το τι γίνεται με την ελληνική γεωργία. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα? Είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να λέμε ότι αισιοδοξούμε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Έτσι, λίγο να πιάσω από το feeling του συνεδρίου. Έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και με ρωτάτε. Θα ήθελα στις πολλές φορές που με έχετε φιλοξενήσει να έχω μια διαφορετική απάντηση ευθέως από το να περιγράφουμε κάτι γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι ότι λόγω όλων αυτών των συνθήκων που έχουμε περιγράψει, αλλά και πολλών λάθων επιλογών, που θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να τα αναχαιτήσουμε, γιατί μπορεί να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Να. Η ελληνική γεωργία επί της αρχής είναι ασθενής. Είναι μια ανεμική γεωργία, η οποία κυρίως ταλαιπωρείται όχι από την δυνατότητα της παραγωγής ή από αυτά που καλλιεργούμε στην επικράτεια της χώρας. Ταλαιπωρείται όμως πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη πολιτική η οποία θα έρθει και θα κουμπώσει από με την έλλειψη σχεδιασμού, να το πούμε πολύ απλά. Γιατί πραγματικά πρέπει να παραδειγματιστούμε και από την τριετή περίοδο με την πανδημία, που είδαμε πόσο πολύ σοβαρό είναι οι χώρες να έχουν την επάρκεια να μπορούν να καλύψουν ανάγκες. Ξέρετε τι, αλλά ακούμε συνέχεια από τις κυβερνήσεις και εδοχικά για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει η χώρα μας. Το συζητάμε απλά για να το συζητάμε μεταξύ μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και κλείνοντας στο ερώτημα συνολικά, πρέπει να σας πω το εξής. Πέρα από τους αυτονόητους λόγους, τους οικονομικούς, υπάρχουν και οι λόγοι κοινωνικοί. Ο πρωτογενής τομέας υπάρχει σοβαρός λόγος και πρέπει, πέρα από την ιστορική μας διαδρομή, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κουλτούρα μας, το συνδυασμό μας με τη μεγάλη ατμομηχανή της οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Υπάρχει και ένας άλλος πολύ σοβαρός λόγος που πρέπει να τον προσέχουμε και να τον υπηρετούμε. Είναι το δημογραφικό, το οποίο είναι αμήλικτο, γιατί το δημογραφικό έχει πολύ μεγαλύτερους αρνητικούς ρυθμούς στην επαρχία. Έχουμε μία απαξίωση λοιπόν στην περιφέρεια της χώρας. Το βλέπουμε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, οργώνετε τις περιοχές εδώ με τα ρεπορτάζ σας καθημερινά. Είναι σοβαροί λόγοι και μάλιστα, όπως σας είπα, πρέπει να ξέρουμε πώς θα διασυνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα έχουμε έναν ποιοτικό πρωτογενή τομέα και μάλιστα θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες λύσεις και μεθόδους, γιατί μέσα σε αυτόν υπάρχουν σπουδαίες ευκαιρίες. Επειδή λοιπόν έχουμε το υπόβαθρο της γνώσης πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε, ζητάμε τι? Ζητάμε δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να μην είναι ανήσυχη η παραγωγή, γιατί καθημερινά, ξέρετε, βομβαρδίζονται. Είδατε παραδείγματα, θα συζητηθούν και αυτά, όπως οι καλλιεργητικές ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις, οι οποίες καταβαραθρώθηκαν την τελευταία περίοδο. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μείωση, αποτελούν κίνητρο και αυτές. Όχι βέβαια το απόλυτο, αλλά αποτελούν ένα πολύ σοβαρό κίνητρο, γιατί μέσα από αυτές βγαίνει και η υπόλοιπη πολιτική, βλέπουμε τι μας περιμένει. Να. Και θέλουμε λοιπόν για μια φορά να μπορέσουμε να πάμε μπροστά
και μπορούμε να το κάνουμε. Η περιφέρειά μας, ο νομός μας έχει αυτή την κουλτούρα και πρέπει να συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Δύο ημέρες λοιπόν. Η καρδιά της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας χτυπά στο μέγαρο χωριό της Καλαμάτας από αύριο το μεσημέρι και μετά και όλη την ημέρα της Παρασκευής. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Για τη φιλοξενία. Και θα είμαστε σε επαφή για να συζητήσουμε τα συμπεράσματα.